Πάμε στο άλλο θέμα τώρα με τις πρώτες βοήθειες και την καταγγελία της οικογένειας 42χρονης που έζησε στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας την περασμένη Παρασκευή. Η ανταποκρίτρια μας τώρα μόλις είπε ότι υπήρχαν και μάρτυρες εκεί που επιβεβαιώνουν το τι ακριβώς συνέβη. Εσείς χθες με ανακοίνωση μας είπατε ότι δεν είχε σειρά εκεί στις πρώτες βοήθειες, δεν περίμενε κάποιος άλλος δηλαδή για να υπάρχει καθυστέρηση και δεν ζητείτε safe pass. Δεν ζητείτε safe pass από τον ασθενή ή και όσους τον συνοδεύουν. Από τον ασθενή. Ναι, διότι το θέμα εδώ είναι από τον σύζυγο που την κρατούσε τη γυναίκα, να την πάρει μέσα που γινόταν όλη αυτή η συζήτηση του θέματο. Κανένα δεν πάρει. Όταν δείτε τη διαρρύθμιση η οποία είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακα, αλλά και στα υπόλοιπα άλλα νοσοκομεία, δεν μπαίνει εντό του νοσοκομείου. Είσαι σε ξεχωριστών χώρων και δεν μπαίνει απευθεία μέσα στο ΤΑΕΠ. Μπαίνει σε χώρον αναμονή. Ένας ασθενής του οποίου, ο οποίος ζητάει ιατρική βοήθεια, είτε έχει safe pass, είτε δεν έχει safe pass, είτε είναι θετικός, είτε αρνητικός στο COVID, θα λάβει την πρέπουσα ιατρική βοήθεια. Εκείνο το οποίο γίνεται και το έχω διευκρινίσει πάρα πολλές φορές, είναι ότι με την προσέλευση, παρότι υπάρχουν και πινακίδες στα περισσότερα νοσηλευτήρια, εάν είναι, ρωτείτε αν είναι θετικός ο ασθενής αυτός, τότε δεν αναμειγνύεται μαζί με τους υπόλοιπους άλλους ναι. Στον χώρο αναμονή. Κύριε Χαριλάου, τα έχουμε πει αυτά επί του προκειμένου. Επειδή πλέον έχουμε και μαρτυρίες, είπατε ότι θα διερευνήσετε. Έχετε συλληπιθεί την οικογένεια, θα διερευνήσετε το περιστατικό. Βεβαίως, διερευνάτε το περιστατικό. Ναι. Θα έχουμε τώρα και μαρτυρίες, θα ακούσετε και αυτούς, διότι αντιλαμβάνομαι ότι η οικογένεια έχει. Είχαμε φιλοξενούσαμε χθες και τον. Δεν έχουμε καμιά επίσημη καταγγελία. Ναι. Κυρία Σάβα, ναι. Καμιά επίσημη καταγγελία. Αυτός που επιθυμεί να μαρτυρήσει οτιδήποτε μπορεί να το πράξει. Να είναι, κύριε να Χαριλά, ως εκπρόσωπος του ΟΓΚΙΠΗ, είναι ένα δημόσιο νοσολευτήριο. Ακούστε με λίγο, κύριε Χαριλάου. Το οποίο πλήττεται και η εικόνα του. Σας λέω, έντιμα, δεν ξέρουμε πώς θα κατέληγε η 42χρονη μητέρα 6 παιδιών, ακόμα και αν εξεταζόταν. Το θέμα όμως είναι. Τι εικόνα δίνετε και εσείς, δεν θα σας ενδιαφέρει από μόνοι σας, αυτεπαγγέλθως, αν θέλετε να ελέγξετε κάτι, αν δεν εξετάζουμε δεν ιατρική αμέλεια από πλευράς αστυνομίας, από δική σας. Ένα λεπτό, κυρία ναι. Σάβα. Μας έχετε ακούσει να πούμε ότι δεν το διερευνούμε. Όχι, απλά έχω ακούσει με μια ουρά αυτή τη διερεύνηση. Ότι, ναι, μάρτυρες, αλλά, ότι ναι. Δεν θα τους δεχτούμε. Ναι. Τώρα το είπα. Άρα, τι, ποια είναι η διαδικασία που λέτε στην οικογένεια, η οποία σήμερα θάβει το δικό της άνθρωπο, έτσι. Εμείς ήδη το διερευνούμε. Το ναι. Έχουμε κάνει δήλωση από χθες. Ωραία, τι διερευνάτε εσείς. Αλλά να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε τα οποιαδήποτε συμπεράσματα. Κατανοητό, έθεν και έθεν αυτό, κύριε Χαριλάου. Και να σας πω γιατί σας το λέω. Και να σας πω γιατί σας το λέω. Άμα δείτε τις αναρτήσεις που γίνονται από συγκεκριμένη ομάδα ή στη Λάρνακα, που λέει 33ου 12:30 παρευρεθείτε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας να το κάψουμε, να ναι. Τους σκοτώσουμε. Ναι, ο κύριε Χαριλάου, εμείς δεν επουδενεί. Ελάτε στη θέση ναι. Αυτών των γιατρών και ναι. Του προσωπικού που εργάζεται εκεί. Καταλαβαίνω ότι όλα τα ζητήματα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Εμείς δεν έχουμε καμία ένσταση να δημοσιοποιηθεί. Όμως καμιά φορά οι ενέργειες μας, ο ζήλος που επιδεικνύουμε, ο τρόπος που το παρουσιάζουμε, προκαλούμε το λαϊκό αίσθημα. Προβαίνουν σε ενέργειες και στο τέλος κάποιος την πληρώνει. Να. Τώρα, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεστε. Εμείς εδώ κάνουμε τη δουλειά μας, κύριε Χαριλάου, και εσείς τη δική σας ακριβώς. Και οι δύο συνηγορούμε σε ένα πράγμα, ότι διερευνώνται αυτά τα πράγματα για να μην επαναλαμβάνονται εάν και εφόσον προκύψει κάτι. Και επειδή λέτε για συγκέντρωση, και έγινε και μια συγκέντρωση για την Φυγιό, αν θυμάστε. Είναι η άλλη κοπέλα που είχε τον. Είναι 33χρονη, μητέρα δύο ενηλίκων παιδιών. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Με αυτό σας ρωτάω, τώρα να μας πείτε. Ναι. Να προπυλακιστεί ο εκπρόσωπος τύπου. Εσείς. Να κινδυνεύσει ναι. Να χτυπηθεί από την ίδια ομάδα. Ναι, τώρα εμείς σας ζητάμε αρμοδίως να μας πείτε, διότι εκκρεμούσαν κάποιες εξετάσεις, διερευνήθηκε η υπόθεση και εκεί. Για να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Ωραία, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Η αστυνομία το εξετάζει. Γίνεται αστυνομική έρευνα. Ναι. Δεν έχετε εσείς αποτελέσματα των εξετάσεων της νεκροτομής. Έγινε καταγραφή των γεγονότων mm-hmm. και αποστάληκα. Μάλιστα. Τα έχει και η αστυνομία όλα αυτά. Άρα θα κάνουμε λίγη υπομονή, να περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας από την αστυνομία για να διαφανεί κατά πόσον υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια ή όχι. Δεν αρνείται κανένας να διερευνήσει
οτιδήποτε, επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ πρόθυμοι να διερευνούμε τέτοιου είδους περιστατικά. Αλλά δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Ναι. Δεν πρέπει να προβαίνουμε σε αβίαστα συμπεράσματα. Γιατί καμιά φορά όταν προβούμε σε αβίαστα συμπεράσματα μπορεί να δημιουργηθεί άλλο, μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Απλά είμαστε εδώ, κύριε Χαριλά, ο καθένας ακριβώς από το δικό του μετερίζει να κάνουμε σωστά αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα μηνύματα που λαμβάνουμε αυτή την ώρα. Ο καθένας έχει τη δική του εμπειρία. Έχω και εγώ, έχετε και εσείς, κύριε Χαριλάου. Και η ουσία είναι ακριβώς τα νοσηλευτήρια μας, όταν τα χρειαζόμαστε, να είναι εκεί. Δεν μειώνουμε πουδενή τη δουλειά των γιατρών μας και των νοσηλευτών. Τους έχουμε συγχαρεί πάρα πολλές φορές για το έργο και την πίεση που δέχονται τώρα και με την πανδημία. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κύριε Χαριλάου, και περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα των ερευνών. Έχουμε πλέον και τους μάρτυρες για την υπόθεση της 42χρονης τα ΕΠ Λάρνακας. Σας δώσουμε να επικοινωνήσετε μαζί τους, να δείτε και την ιστορία όπως τη λένε και αυτοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια.